Flashback. Στο προηγούμενο επεισόδιο είδαμε το ανέβασμα στον Όλυμπο από μια όχι και τόσο δημοφιλή διαδρομή. Μας ανέβασαν τα αγροτικά στο καταφύγιο κρεβάτια και από εκεί ξεκινήσαμε την πεζοπορία μας στην κόψη Μπαρμπαλά μέχρι το οροπέδιο των Μουσών και το καταφύγιο Γιώσης Αποστολίδης. Εκεί θα μέναμε για τις επόμενες δύο μέρες. Δυστυχώς η ομίχλη δεν μας αφήνει να δούμε και πολλά. Στον προφήτη Λία δεν θα φαίνεται τίποτα. Στην Τούμπα πάλι δεν θα φαίνεται τίποτα. Να δούμε, θα καταφέρουμε να απολαύσουμε το Ιό Βασίλεμα ή θα μας τα κρύψει όλη η ομίχλη. Να λοιπόν που καθάρισε ο καιρός, οπότε θα επιχειρήσω να ανέβω εδώ πάνω στην Τούμπα. Κάνει διάφορες αναλλαγές ο καιρός. Τελικά αντί για το που αποφάσισα να ανέβω στον προφήτη Ηλία. Εδώ είναι ο προφήτης Ηλίας. Φαίνεται ότι δεν θα έχει κάποια πυκνή ομίχλη. Για να δούμε, θα μπορέσει να βγει τίποτα από εκεί πάνω. Κάτω είναι το καταφύγιο Γιώσης Αποστολίδης που διανυκτερεύουμε και εδώ προς τα δεξιά βλέπουμε τη διαδρομή που κάναμε σήμερα για να ανέβουμε στο οροπέδιο. Όλο αυτό εδώ ήταν η διαδρομή που κάναμε. Αυτός είναι ο Μπαρμπαλάς. Για να δούμε τι άλλο φαίνεται. Και εδώ μπορείτε να καταλάβετε γιατί το έχουν ονομάσει μεγάλα καζάνια. Είναι σαν καζάνια που βράζουν. Εκεί δεξιά είναι η κόψη Ξερουλακίου και αυτό είναι το ρέμα Ξερουλακίου. Είναι η διαδρομή που θα κάνουμε για να επιστρέψουμε, να κατέβουμε από τον Όλυμπο. Πάλι από την πίσω μεριά του Όλυμπου θα είμαστε. Σε μια διαδρομή η οποία είναι και αυτή όχι και τόσο δημοφιλής. Αλλά είναι πανέμορφη. Θα τη δούμε βέβαια. Με αυτές τις σύντομες επισκέψεις στις κοντινές κορυφές πάνω από το οροπέδιο, τελειώνει και η πρώτη μέρα. Αφού θαυμάσαμε το Ιό Βασίλεμα, ξεκουραστήκαμε γιατί την επόμενη θα μας περίμενε η βόλτα στις ψηλές κορυφές του Ολύμπου για να θαυμάσουμε τη θέα από ακόμα πιο ψηλά.
next day. Ιουλίου σήμερα, καλοκαίρι εννοείται, αλλά για τον Όλυμπο οι συνθήκες καλοκαιρινές δεν είναι όπως στις υπόλοιπες περιοχές. Σήμερα το πρωί, ας πούμε, η θερμοκρασία την ώρα που ξημέρωνε ήταν 4,3 βαθμοί εδώ στο καταφύγιο Γιώργος Αποστολίδης στα 2.700 υψόμετρο. Και σήμερα, δεύτερη μέρα της ανάβασής μας στον Όλυμπο, θα είναι η μέρα που θα μπορέσουμε να κάνουμε με άνεση χρονικά τις αναβάσεις μας στις κορυφές. Θα ανέβουμε δηλαδή στο Μύτικα. Ο Μύτικας είναι πίσω από το στεφάνι που βλέπουμε τώρα και μετά θα δούμε από εκεί και τι άλλες διαδρομές θα κάνουμε. Μήπως πάμε και από το Σκογιό που είναι η κορυφή αυτή που βλέπουμε από πίσω, στο άνοιγμα ανάμεσα στις δύο αυτές κορυφές, και το Σκογιό, το οποίο είναι και αυτό μία από τις πιο υψηλές κορυφές του Ολύμπου και είναι εύκολη, δεν θέλει σκαρφάλωμα όπως θέλει ο Μύτικας. A few moments later. Πήραμε τα απολύτως απαραίτητα στα σακίδια μας και ξεκινάμε για να ανέβουμε στο Μύτικα. Εδώ πάνω είναι το Λούκι του Στεφανιού και λίγο πιο πέρα, εκεί που είναι και ο υπόλοιπος κόσμος, βλέπουμε που ανεβαίνει, είναι το Λούκι του Μύτικα, εκεί που πάμε και εμείς. Είπαμε, είναι δημοφιλής προορισμός, είναι υψηλή εποχή, high season, Ιούλιος, όλοι έρχονται τώρα και ήδη είμαστε σε αναμονή να δούμε πότε θα ξεφρακάρει για να πάμε και εμείς. Βρισκόμαστε στο Λούκι του Μύτικα, εδώ έχει απότομη κλίση και έχουμε χωριστεί σε δύο ομάδες. Εμείς είμαστε η πρώτη ομάδα που ανεβαίνουμε τώρα. Και φτάσαμε στο ψηλότερο σημείο της Ελλάδας, στην κορυφή του Μύτικα. Είναι η δεύτερη φορά που ανεβαίνω εδώ πέρα. Είμαστε στην κορυφή αυτή τη στιγμή και βλέπουμε γύρω γύρω όσο μας επιτρέφουν τα σύννεφα.
Εδώ είναι γύρω-γύρω. Εντάξει όλοι, σήμερα 11 εβδόμου του 2022 στον Όλυμπο, στην κορφή Μύτικα, σε υψόμετρο 2,918 μέτρα, βαφτίζονται ο Ριβάτης, η Φανή, ο Φώτης και ο Κυριάκος. Να είναι άξιοι και δυνατοί, να έχουν τα πόδια ελαφιού, καρδιά λιονταριού, να σέβονται τη φύση και τους νόμους. Και να ο Δίας να τους προστατεύει και να τους αγκαλιάζει πάντα τις κορφές. Πάντα άξι! Βγάλαμε τις φωτογραφίες μας, κάναμε τη βάφτισή μας στα καινούργια μέλη που ήρθαν στο σύλλογο στο ψηλότερο σημείο της Ελλάδας. Και ενώ ανεβήκαμε από το Λούκι, τώρα δεν θα κατέβουμε πάλι από εκεί. Θα κατέβουμε από εδώ. Θα κατέβουμε από την Κακόσκαλα και θα βρεθούμε στην κορυφή εκεί που είναι και τα σύννεφα. Θα πάμε από εκεί για να προχωρήσουμε να πάμε και σε άλλες κορυφές, όπως είναι η κορυφή Σκογιό. Δεν είσαι τα κορδόνια σου στην κορυφή, μπράβο. Υψηλό επίπεδο δέσιμο. Φτάσαμε και στην κορυφή Κακόσκαλα. Απέναντι βλέπουμε την κορυφή του Μύτικα. Το σχέδιό μας είναι να πάμε τώρα 10 λεπτά μέχρι τώρα. Εκεί, στην κορυφή Σκογιό, όπου είναι εύκολη, μια απλή πεζοπορία χρειάζεται και τίποτα άλλο. Αυτό το μονοπάτι που βλέπουμε εδώ στο βάθος είναι ο λεγόμενος Γολγοθάς. Ονομάζεται Γολγοθάς γιατί είναι δύσκολο. Όλοι που το ανεβαίνουν έχουν κουραστεί και στα τελευταία μέτρα για να φτάσουν στην κορυφή Κακόσκαλα που βρισκόμαστε τώρα είναι και το υψόμετρο, είναι και η κούραση που έχει σωρευτεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και το θεωρούν Γολγοθά. Και πάμε στην κορυφή Σκογιό, αυτή εκεί μπροστά μας. Θα δούμε και αυτή την κορυφή και τι θέα βλέπουμε από εκεί. Φτάσαμε και στην κορυφή Σκογιό, που είναι η τρίτη ψηλότερη κορυφή του Ολύμπου. Από εδώ έχει πάρα πολύ ωραία θέα βεβαίως, όλα γύρω γύρω. Τελευταία μας κορυφή για όσους δεν θέλουν να συνεχίσουν να πάνε και σε άλλες κορυφές και θέλουν να γυρίσουν πίσω. Τώρα για την επιστροφή από το Σκογιό.
Δεν θα κατεβούμε κάτω τον Γολγοθά για να μην κάνουμε τον κύκλο και να μην κατεβαίνουμε πιο χαμηλά και μετά ξανανεβαίνουμε. Θα συνεχίσουμε και θα μπούμε πάλι στην Κακόσκαλα, αλλά αντί να ανέβουμε στο Παραμύτικα, πάει και μετά από εκεί στο Μύτικα, θα κατέβουμε ένα λούκι εκεί προς τα κάτω και θα μας βγάλει στα Ζωνάρια. Από εδώ είναι που ήρθαμε από την Κακόσκαλα, προς τα εκεί είναι ο Μύτικας. Εμείς πάμε, πως μας λέει εδώ αυτή η επιγραφή, Ζωνάρια. Κατεβαίνουμε αυτό εδώ πέρα το απότομο μονοπατάκι προς τα κάτω. Θα μας βγάλει στα Ζωνάρια και από εκεί μετά περπατητώ πίσω στο καταφύγιο. Έχουμε φτάσει στα Ζωνάρια και εδώ πέρα μπροστά μας είναι το οροπέδιο των Μουσών, αλλά δεν φαίνεται τίποτα. Η ομίχλη έχει καλύψει πάλι όλο το βουνό. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και η δεύτερη μέρα στο βουνό με τις αναβάσεις στις ψηλές κορυφές. Δείτε στο επόμενο επεισόδιο την κατάβαση από μια ακόμα λιγότερο γνωστή διαδρομή στην πίσω πλευρά του Ολύμπου. Μια διαδρομή που περνάει μέσα από τα Μεγάλα Καζάνια και από εκεί καταλήγει στο ρέμα Ξερολακίου.